Καλή χρονιά σε όλους. Το 2024 κατέφτασε, κυρίες και κύριοι, οπότε εύχομαι υγεία, επιτυχίες και πάνω απ' όλα τύχη. Όχι, ήταν από εδώ. Αλλά εκτός από όλα αυτά, εύχομαι και πάρα πολύ σινεμά. Φέτος λοιπόν, όπως θα δείτε στη συνέχεια αυτού του βίντεο, είναι μια χρονιά που στον κινηματογράφο θα έρθουν πολλές νέες ιδέες, αλλά και ακόμη περισσότερες θα αναγεννηθούν από τα παλιά. Ξέρετε, αυτή η μόδα των τελευταίων ετών θα συνεχιστεί και φέτος. Πάμε λοιπόν σήμερα να δούμε τις πιο αναμενόμενες ταινίες που θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2004. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να σου πω, αν είσαι καινούριος ή καινούρια στο κανάλι, να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής για να μην χάσεις τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν, και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στις μελάρες αυτού εδώ του καναλιού. Ξεκινάμε. 4 Ιανουαρίου, Night Swim. Ο άρχοντας James Wan επιστρέφει στις horror επάλξεις, κυρίες και κύριοι, σαν παραγωγός αυτή τη φορά όμως. Και επιστρέφει με τη νέα ταινία Night Swim, την οποία δεν έχει σκηνοθετήσει ο ίδιος, αλλά ο Newfies Bryce Maguire. Το κόνσεπτ της ταινίας αρκετά περίεργο, αφού από το τρέιλερ αυτό που εγώ κατάλαβα τουλάχιστον είναι πως έχει να κάνει με μια στοιχειωμένη πισίνα. Τώρα πως αυτό θα μπορέσει το πράγμα να γίνει ενδιαφέρον, δεν ξέρω. Πάντως, έχω μια απορία, αλήθεια είναι, για το τι μπορεί να έχουν σκεφτεί οι τύποι. Στις 4 Ιανουαρίου λοιπόν, στους ελληνικούς κινηματογράφους, μπορεί δηλαδή όσο βλέπετε αυτό το βίντεο να παίζει ήδη η ταινία. Disclaimer εδώ. Να σας πω πως οι ημερομηνίες που θα ακούσετε στο σημερινό βίντεο είναι μία ημέρα πριν από την κυκλοφορία στην Αμερική, γιατί εκεί οι ταινίες κυκλοφορούν Παρασκευή, εδώ κυκλοφορούν Πέμπτη, οπότε ό,τι βλέπω βάζω μία μέρα πριν για την Ελλάδα. Συνήθως αυτό ισχύει, εκτός αν κάτι αλλάξει. Γιατί συνήθως εδώ στην Ελλάδα, επειδή το καλοκαίρι φεύγουμε διακοπές και δεν είναι κανένας εδώ πέρα, τις πηγαίνουν τις ταινίες λίγο μετά. Οπότε μην πυροβολείτε τον ακυλιοφόρο, καταλάβατε. Πάμε παρακάτω. 11 Ιανουαρίου, The Beekeeper. Ταινία δράσης με πρωταγωνιστές τους Jason Statham και Jeremy Irons και σκηνοθέτη τον πολύ συζητημένο αλλά και αρκετά ταλαντούχο, θα έλεγα, David Oyer, που λέγεται Μελισσοκόμος. Κοιτάξτε να δείτε, μόνο από περιέργεια θέλω να πω να δω τι διάολο θα γίνει στην ταινία. Αν και η σύνοψή της λύνει αρκετές απορίες. Διότι η υπόθεση μας μιλάει για μια βίαιη εκστρατεία εκδίκησης ενός άνδρα, πολύ πρωτότυπο, που αποκτά εθνικές διαστάσεις όταν αποκαλύπτεται ότι είναι ένας πρώην πράκτορας μιας πανίσχυρης και μυστικής οργάνωσης με το κωδικό όνομα η Μέλισσα Κόμιβρε. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχουν ως αρχηγό την ορεινή Μέλισσα ή όχι, αλλά παραδεχτείτε το κι εσείς ότι έχετε απορία, οπότε τι διάλο παίζει με αυτή την ταινία. Ο Μελισσοκόμος λοιπόν θα κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 11 Ιανουαρίου, μια ημερομηνία για την οποία είμαι εντελώς σίγουρος, γιατί κληρώνουμε και δωρεάν εισιτήρια στο Instagram. Να τη χάνεις αν δεν ακολουθήσεις το Instagram του κανάλι, καταλαβες. Γιατί εκεί εκτός των άλλων σε πάμε και τσαμπέο λε σινεμά. Προχωράμε. 1 Φεβρουαρίου, Argyle. Από τις πιο αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς και λόγω του cast και λόγω του σκηνοθέτη και λόγω του γενικού της concept που είναι αρκετά ξεχωριστό, φρέσκο και πρωτότυπο. Θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Cast. Πρωταγωνιστής και πρώτη μουρ στο καβούρι, Henry Cavill, με μαλλί πόλο από το Tekken, θυμάστε. Και να ακολουθούν η Σοφία Μπουτέλα, η Μπουτέλα, τώρα με συγχωρείτε για τα ονόματα, δεν τα λέω σωστά ούτως ή άλλως ποτέ τόσα χρόνια, δεν θα σας πειράξει τώρα. Bryce Dallas Howard, Brian Cranston, Samuel Jackson, John Cena και Dua Lipa. Για κάποιο λόγο. Σκηνοθέτης της ταινίας τώρα, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος από τις ταινίες Kingsman, Matthew Vaughn. Ο οποίος, για όσους γνωρίζουν, έχει σκηνοθετήσει και το Kick-Ass, την ταινιάρα με τους σούπερ ήρωες, την παροδία μάλλον με τους σούπερ ήρωες, αυτή. Ένας σκηνοθέτης με πολύ ιδιαίτερο σκηνοθετικό στυλ, πολύ φρέσκο, γρήγορο, με έξυπνα transitions. Γενικά, ρε παιδί μου, βγάζουν πολύ θετικά vibes στις ταινίες του. Ταινίες που, για να πω την αλήθεια, είτε θα τις λατρέψεις, είτε θα τις χαθείς. Δεν υπάρχει μέση κατάσταση. Το concept λοιπόν είναι. Περιμένετε, γιατί στο τέλος θα σας κουφάνω. Μία πολύ μοναχική συγγραφέας με το όνομα Ellie Conway γράφει μυθιστορήματα κατασκοπίας, με το best seller της να είναι αυτό με κεντρικό χαρακτήρα του τον μυστικό πράκτορα Argyle, ο οποίος βρίσκεται σε μία αποστολή για να εξιχνιάσει ένα παγκόσμιο συνδικάτο κατασκόπων. Ωστόσο, όταν οι πλοκές των βιβλίων της αρχίζουν να αντικατοπτρίζουν τις κρυφές ενέργειες μιας πραγματικής κατασκοπευτικής οργάνωσης, η γραμμή μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας αρχίζει να θολώνει. Και αν αυτό τώρα που σας περιέγραψα σας φάνηκε ήδη αρκετά ενδιαφέρον, τι θα κάνατε αν σας έλεγα πως η Ellie Conway, η συγγραφέας παύλα χαρακτήρας της ταινίας,
είναι πραγματικοί συγγραφεύς. Ναι, κυρίες και κύριοι, υπάρχει κανονικότατα, όπως και τα κατασκοπευτικά βιβλία με πρωταγωνιστή τον Argyle, εκ των οποίων το πρώτο τεύχος θα κυκλοφορήσει πριν από την ταινία, η οποία ταινία τώρα στηρίζεται στο τέταρτο τεύχος. Επείτε μου τώρα ότι δεν είναι τρελό, ρε παιδιά. Ναι, ναι, το ξέρω ότι συμφωνείτε. Και εγώ έχω τρελαθεί, γι' αυτό και θα πάω να τη δω την 1η Φεβρουαρίου στον κινηματογράφο. 14 Φεβρουαρίου, Madame Web. Εάν το ερωτηματικό είχε εικόνα, θα είχε σίγουρα το πόστερ της νέας ταινίας του SCU. SCU όταν λέω εννοώ Spider-Man Cinematic Universe με τον τίτλο Madame Web. Μια ταινία γυναικεία υπόθεση μπορεί να πει κάποιος, αφού πρωταγωνιστούν η Dakota Johnson ως Medium Cassandra Web, η Sydney Sweeney ως Julia Carpenter, η Celeste O'Connor ως Matty Franklin και η Ιζαμπέλα Μερσέτ ως Άνια Κόρασον. Τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Η ταινία έχει ήδη γίνει μήμα από το τρέιλερ της κιόλας με τις ατάκες της να κυκλοφορούν σε ολόκληρο το διαδίκτυο με κοροϊδευτικό εννοείται vibe. Ένα τρέιλερ που φάνηκε κάπως περίεργο σε πολλούς, αλλά και σε εμένα. Γι' αυτό και ανέφερα τη λέξη ερωτηματικό στην αρχή. Και όπως και να το κάνεις, η προηγούμενη κυκλοφορία του SCU, το Morbius εννοώ, δεν σε αφήνει να χαρείς και για τις επόμενες. Παρεπιπτόντως, εάν θέλετε να γελάσετε με την ψυχή σας, μπορείτε να δείτε το επεισόδιο που είχε γίνει για το Morbius. Καλή διασκέδαση από τώρα, σας εύχομαι. Το Madame Web τώρα όμως μπορείτε να πάτε να το δείτε στους κινηματογράφους από τις 14 Φεβρουαρίου. Next. 24 Φεβρουαρίου. Dune Part 2. Δύσεκτο το έτος, όπου αυτό σημαίνει μία μέρα παραπάνω στο Φεβρουάριο και δεν θα μπορούσε να την εκμεταλλευτεί καλύτερα ο χώρος του κινηματογράφου, κυρίες και κύριοι, αφού εκείνη την ημέρα, εκείνη την έξτρα ημέρα, κυκλοφορεί το δεύτερο μέρος του franchise Dune, του οποίου η πρώτη ταινία γέννησε και μεγάλους θαυμαστές, αλλά και μεγάλους εχθρούς. Ο Βιλνεύ τώρα άκουσε και τα καλά και τα άσχημα που είχε να πει το κοινό από το πρώτο μέρος του Dune franchise και υποσχέθηκε στο δεύτερο πως θα έχει πολύ περισσότερη δράση. Εάν και κατά τη δική μου άποψη δεν ήταν εκεί το θέμα της πρώτης ταινίας, η δράση είναι το κερασάκι στην τούρτα για εμένα στις ταινίες. Το θέμα είναι τι τούρτα έχεις φτιάξει και έχεις σερβίρει στο κοινό, ρε παιδί μου, για να μπει πάνω το κερασάκι. Η πρώτη ταινία τώρα, αν έχετε δει και το βίντεο από όλα χωρίς spoil που είχα κάνει, δεν με είχε τρελάνει κιόλας, αλλά εντάξει, αντικειμενικά είναι μια ποιοτικότατη ταινία που αξίζει όσα καλά λέγονται για εκείνη. Και έχει όντως πολλά καλά. Ο ωκεανός μεγάλων ονομάτων όχι μόνο ισχύει, παιδιά, και για τη δεύτερη ταινία, αλλά προσθέθηκαν και άλλοι. Με τους Austin Butler, Florence Pugh, Christopher Walken, Lea Seydoux και Σουχίλα Γιακούμπ να προστίθονται στην παρέα των Σαλαμέ, Ζεντάγια, Φέργκισον, Μπρόλιν, Σκάρσγκαρντ, Μπατίστα, Μακίνλεϊ, Χέντερσον, Ράμπλινγκ και του άρχοντα Χαβιέρ Μπαρντέμ. Πόσα λεφτά έχουν δώσει αυτοί, ρε. Λόγω των στάσεων εργασία τώρα που είχαν γίνει πρόσφατα στο Χόλιγουντ, η κυκλοφορία τη ταινία πήγε λίγο πίσω, όμω τώρα είναι προγραμματισμένη για τι 29 Φεβρουαρίου στην χώρα μα, 1η Μαρτίου στην Αμερική. Παρόλο που, όπω προείπα, δεν με τρέλανε το πρώτο μέρο του Dune franchise, σίγουρα θα τρέξω να δω το δεύτερο μέρο του σινεμά, γιατί αν μη τι άλλο, για να εκτιμήσει ένα κινηματογραφικό franchise όπω είναι το Dune, θα πρέπει να το απολαύσει στο σινεμά. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε. 7 Μαρτίου. Kung Fu Panda 4. Εντάξει, συστάσεις πολλές δεν νομίζω ότι χρειάζονται. Ποιος δεν γνωρίζει τι θα πει Kung Fu Panda. Ο ασπρόμαυρος ευγενικός τριχωτός γίγαντας επιστρέφει σε νέες περιπέτειες στην τέταρτη ταινία του, η οποία έρχεται 8 ολόκληρα χρόνια μετά την τρίτη, παρακαλώ. Πράγμα που σημαίνει τώρα, τουλάχιστον το δικό μου το μυαλό έτσι το μεταφράζει, ότι δεν πρέπει να μιλάμε για μια ξεπέτα που σκοπό είχε να βγάλει απλά χρήματα. Οι άνθρωποι πήραν τον χρόνο τους για να συνεχίσουν την ιστορία όπως τις αξίζει. Κάτι που είναι σπάνιο στις μέρες μας. Στην τέταρτη ταινία, λοιπόν, ο Πο καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα μεγάλη απειλή. Τον κακοποιό με το όνομα Καμίλιον. Θα καταφέρει όμως να τον νικήσει ή όχι? Θα το μάθουμε όλοι στις 7 Μαρτίου μετά από κορνάκια μας αγκαλιά. 28 Μαρτίου. Mickey 17. Ο εκπληκτικός νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Bong Joon-ho, μετά την τρελή παγκόσμια επιτυχία του Parasite, παρουσιάζει μέσα στο 2024 την νέα του ταινία με τίτλο Mickey 17. Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο του Edward Ashton με τίτλο Mickey 7, που κυκλοφόρησε το 2022 και πρώτη μούρη, παιδιά, έχει τον Robert Pattinson. Μιλάμε για μια ταινία επιστημονικής φαντασίας που καταπιάνεται με την ιστορία ενός διαστημικού ταξιδιώτη που στάλθηκε σε μια αποστολή χωρίς γυρισμό για να απικήσει σε έναν παγωμένο κόσμο με το όνομα Niflheim. Το cast τώρα της ταινίας το συμπληρώνουν οι εξίσου εκπληκτικοί ηθοποιοί με τον Robert Pattinson,
Μάτισον, Μάρκ Ράφαλο, Τόνι Κολέτ και Στίβεν Γιέν. Στους ελληνικούς κινηματογράφους το Mickey 17 από τις 28 Μαρτίου. 28 Μαρτίου επίσης Ghostbuster Frozen Empire. Παιδιά, όπως πάντα την αλήθεια μου θα την πω, η αναγέννηση του franchise Ghostbusters το 2021 με την ταινία Afterlife δεν μου άρεσε καθόλου. Αντιθέτως, μου χάρισε ένα πολύ όμορφο, έτσι γεμάτο και χαλαρό απογευματινό ύπνακο. Θα εγώ τα εκτιμώ, να ξέρετε. Όμως, αντίθεση με μένα, ο περισσότερος κόσμος την αγκάλιασε την ταινία, οπότε έχουμε και δεύτερη ταινία. Το Ghostbusters Frozen Empire δεν θα το πιστέψετε, αλλά θα διαδραματίζεται σε μια παγωμένη Νέα Υόρκη από μια δύναμη από πέρα μακριά. Εάν λοιπόν γουστάρετε το Ghostbusters franchise και σας άρεσε και η ταινία που βγήκε το 2020, τότε πρέπει να τρέξετε να δείτε τη νέα ταινία από τις 28 Μαρτίου στους ελληνικούς κινηματογράφους. 11 Απριλίου, Godzilla X Kong The New Empire. Δεύτερη ταινία με Empire, δεν ξέρω τι έχουν πάθει με αυτό. Η μάχη των Τιτάνων συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, μόνο που αυτή τη φορά η Kong και Godzilla θα είναι τρελό παρεάκι, όπου αγκαλιασμένοι θα εξερευνήσουν ένα νέο κόσμο που θα ξεδιπλωθεί μπροστά στα μάτια τους, όπου εννοείται δεν θα λείψουν και οι ανάλογου μεγέθους με εκείνους απειλές. Πέμπτη παρακαλώ ταινία του Monsterverse υπόσχεται τρελά special effects, καταιγιστική δράση και ξύλο μεταξύ γιγάντων. Ελπίζω όμως να δώσουν σε αυτή την ταινία λίγη παραπάνω βάση στο σενάριο και να μην γίνουν τα λάθη των προηγούμενων ταινιών. Την ταινία Godzilla X Kong The New Empire θα μπορούμε να την απολαύσουμε από τις 12 Απριλίου στους ελληνικούς κινηματογράφους. 11 Απριλίου επίσης The Fall Guy. Καμία απολύτως σχέση με το παιχνίδι Fall Guys. Παιδιά, το ξεκαθαρίζω γιατί σίγουρα θα με ρωτούσατε. Στη νέα ταινία του David Lynch, λοιπόν, του ανθρώπου πίσω από τις ταινίες John Wick, θα δείτε την ιστορία ενός stuntman ηθοποιού ή αλλιώς Cascader, που καλείται να επιστρέψει στην ενεργό δράση όταν ο μεγάλος στάρ ηθοποιός που αντικαθιστούσε στις επικίνδυνες στιγμές εξαφανίζεται κατά την διάρκεια παραγωγής μιας ταινίας που σκηνοθετούσε η πρώην του. Αν μη τι άλλο, δεν θέλω να μου φοβάστε, γιατί σίγουρα θα δούμε μια καταιγιστική ταινία δράσης γεμάτη χιούμορ με τους Ryan Gosling και Emily Blunt, παρακαλώ, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Τι άλλο θέλεις. Το The Fall Guys θα μπορείς να το δεις από τις 11 Απριλίου στους κινηματογράφους. 16 Μαΐου, If. Όχι, δεν σημαίνει αν ο τίτλος, αλλά Imaginary Friend. Βέβαια, οι δημιουργοί δεν θέλουν να βάλουν τελίτσες ανάμεσα στα γράμματα, μάλλον για χάρη του λογοπαιχνίου, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ποιους θα δούμε όμως τώρα. Θα δούμε τους Ryan Reynolds, Fiona Shaw, Kylie Fleming, Louis Gossett Jr. και Alan Kim, καθώς και μια σειρά από άλλους ηθοποιούς που θα προσφέρουν φωνές. Phoebe Waller-Bridge, Steve Carell, Matt Damon και Emily Blunt, εννοείται, γιατί μιλάμε για μια ταινία του John Krasinski, δηλαδή του άνδρα της Emily Blunt, ο οποίος επιστρέφει, παιδιά, μετά από τις πολύ επιτυχημένες ταινίες A Quiet Place, και θα το δούμε και πιο μετά. Λοιπόν, όπως προδίδει και ο πλήρης τίτλος της ταινίας, θα δούμε μια ιστορία με φανταστικούς φίλους παιδιών που εκείνα τα ξέχασαν, παύλα ξεπέρασαν εντελώς όταν μεγάλωσαν και ενηλικιώθηκαν. Όμως εκείνα όχι απλά επιστρέφουν μόνο στη φαντασία τους, αυτή τη φορά επιστρέφουν με σάρκα και οστά. Μόνο στο άκουσμα τουλάχιστον αυτή η ιδέα που μοιάζει πάρα πολύ όμορφη, οπότε αναμένουμε να δούμε αν και η εκτέλεση θα είναι αντάξια των προσδοκιών. Πότε θα το δούμε τώρα? Στις 16 Μαΐου. 23 Μαΐου, Kingdom of the Planet of the Apes. Όπως θα έχετε καταλάβει, όσο περνάνε τα χρόνια, μεγαλώνουν και οι τίτλοι του franchise Planet of the Apes. Ένα από τα αγαπημένα μου franchise, πρέπει να ομολογήσω, που ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο το 2017, με τον Άντι Σέρκης να δίνει για άλλη μια φορά ρεσιτάλ σε φανταστικό χαρακτήρα, αυτόν του Caesar, ενώ και τον Matt Reeves, τον σκηνοθέτη του The Batman, να σκηνοθετεί. Το 2024 όμως, ο Wes Ball, ο σκηνοθέτης των ταινιών Maze Runner, καλείται να συνεχίσει αυτή την ιστορία. Και θα τη συνεχίσει με τη νέα ταινία να τοποθετείται κάποιες γενιές μετά από αυτήν του Caesar. Έχει πάρα πολύ δύσκολη αποστολή, παιδιά, αυτή η ταινία, γιατί κουβαλάει βαριά ιστορία στις πλάτες της. Μια ιστορία που, ναι, μεν στη σύγχρονη εποχή έκανε μπαμ το 2011, όμως υπάρχει από το 1968. Και όπως φαίνεται, θα συνεχίσει να προχωράει για πολλά χρόνια ακόμη. Το Kingdom of the Planet of the Apes θα κυκλοφορήσει στις 23 Μαΐου στους ελληνικούς κινηματογράφους. 23 Μαΐου επίσης, Furiosa, A Mad Max Saga. Εάν σου άρεσε ο χαρακτήρας που έπαιζε η Charlize Theron στο Mad Max Fury Road, τότε δεν πρέπει να χάσεις με τίποτα το Furiosa, το prequel του Mad Max franchise, που θα εξιστορήσει ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος της. Την ιστορία της Imperator Furiosa πριν αυτή συναντηθεί με τον Mad Max, η οποία, επειδή σε αυτή την ταινία θα είναι σε πολύ μικρότερη ηλικία, θα ενσαρκωθεί αυτή τη φορά από την πολύ νεότερη της Charlize Theron, Άνια
Taylor Joy, που θα κληθεί τώρα να αντιμετωπίσει τον μαχητή του δρόμου Dementus, την παραμορφωμένη εκδοχή δηλαδή του Chris Hemsworth. Και αν αυτά που έχω αναφέρει μέχρι τώρα σας ακούγονται ήδη πολυθετικά, θα σας ρίξω και την κερασάρα στην τουρτάρα. Για τη σκηνοθέτη και σεναριογράφος της ταινίας είναι ποιος άλλος, ο George Miller, ο άνθρωπος που είναι ολόκληρο το franchise Mad Max. Και είναι από το 1978 μέχρι και σήμερα. Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα ασταμάτητο ανθρωποκυνηγητό στις 23 Μαΐου στους κινηματογράφους. 6 Ιουνίου, μπαλερίνα ή μπαλαρίνα. Το John Wick 4 τελείωσε, κυρίες και κύριοι, και άφησε το κοινό του με ένα μεγάλο ερωτηματικό. Θα συνεχιστεί, δεν θα συνεχιστεί, πρέπει να συνεχιστεί, δεν πρέπει, αν και θα συνεχιστεί όπως όλα δείχνουν. Δυστυχώς, εάν θέλετε τη δική μου άποψη πάντως. Ευτυχώς όμως, εάν επίσης θέλετε την άποψή μου, έχουμε και spin-off ταινία με πρωταγωνίστρια την Anna de Armas. Άντε, μπράβο! Το Μπαλαρίνα δεν θα είναι απλά μια spin-off ταινία, αλλά και sidequel, δηλαδή μια ταινία που θα διαδραματίζεται ταυτόχρονα με τα γεγονότα των ταινιών John Wick και μάλιστα τοποθετείται μεταξύ των ταινιών John Wick 3 και 4. Η Anna de Armas λοιπόν θα υποδηθεί την Rooney, μια μπαλαρίνα την οποία δεν τη βλέπουμε πρώτη φορά, την έχουμε δει ξανά για λίγο όμως στο τρίτο μέρος του franchise από άλλη ηθοποιό. Rooney, enough! Οι πληροφορίες μάλιστα λένε ότι ο Keanu Reeves θα εμφανιστεί κανονικότατα στην ταινία Μπαλαρίνα, όμως κάτι μου λέει πως απλά θα εμφανιστεί στην αρχή της για να μας δείξει σε ποιο σημείο οι δύο χαρακτήρες συναντήθηκαν. Αυτή η σκηνή δηλαδή που σας έδειξα και εγώ. Μακάρι να βγω ψεύτης. Σκηνοθέτης της ταινίας τώρα είναι ο Len Wiseman που έχει σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων και την πρώτη ταινία Underworld. Οι παλιοί ξέρουν. Δεν χρειάζεται να πω άλλα, μιλάμε για μια ταινία δράσης με πρωταγωνίστρια την Anna de Armas. Εντάξει, τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά. Και όσοι έχετε δει και την τελευταία ταινία James Bond. Ξέρετε ακριβώς γιατί πράγμα μιλάω. Στις 6 Ιουνίου λοιπόν το καυτό καλοκαιράκι θα έρθει πιο νωρίς μέσα στις ελληνικές αίθουσες. Καλή απόλαυση. 4 Ιουνίου, Inside Out 2. Δεν χρειάζεται να πω και πάρα πολλά εδώ πέρα, γιατί το πρώτο Inside Out, παιδιά, ήταν κάτι παραπάνω από καλό, ήταν τέλειο, ήταν διασκεδαστικό και πάνω απ' όλα άκρως διδακτικό. Και το γεγονός ότι το sequel του έρχεται 9 ολόκληρα χρόνια μετά, εμένα μου λέει πως και αυτό θα είναι ανάλογης ποιότητας. Στις 4 Ιουνίου, λοιπόν, μικροί και μεγάλοι φίλοι του κινηματογράφου, επιβάλλεται να μαζευτείτε μέσα στα σινεμά. 13 Ιουνίου, Bad Boys 4. Γενικά το Bad Boys franchise ένα θεματάκι με την αργοπορία το έχει. Εάν αναλογιστείτε πως το πρώτο Bad Boys με το δεύτερο έχουν 8 χρόνια διαφορά και το δεύτερο με το τρίτο 17 χρόνια. Οι άνθρωποι είπαν να σπάσουν λίγο αυτή την κατάρα και να βγάλουν το τέταρτο σε 4 χρόνια. Είναι βελτίωση. Τι βελτίωση δηλαδή, πρέπει να τρελάθηκαν παιδιά στο τούτι με αυτή την ταχύτητα. Θα βλέπουν τους δημιουργούς του τέταρτου σαν τον φλάστο παραγωγών. Εννοείται πως οι Will Smith και Martin Lawrence θα επιστρέψουν στους ρόλους τους με τους σκηνοθέτες της σειράς Mrs. Marvel, Άντιλ και Μπιλάλ να υπογράφουν την σκηνοθεσία και της τέταρτης ταινίας Bad Boys μετά το Bad Boys for Life. Δύο σκηνοθέτες οι οποίοι είναι αρκετά ταλαντούχοι και αυτοί έχουν ένα φρέσκο vibe στη δουλειά τους. Δεν ξέρω τώρα τι έχουν ετοιμάσει, πάντως θεωρώ πολύ δύσκολο να μην είναι τουλάχιστον διασκεδαστικό το τέταρτο sequel του Bad Boys, μάλλον το τρίτο sequel. Στις 13 Ιουνίου στους κινηματογράφους. 27 Ιουνίου, A Quiet Place Day 1. Αγαπάμε, λατρεύουμε τον κόσμο του A Quiet Place, αγαπάμε αυτό το concept και τις ταινίες που το εκπροσωπούν. Τουλάχιστον εμείς εδώ πέρα. Ο Τζον Κραζίνσκι αυτή τη φορά αποφάσισε να μας δείξει την ιστορία πριν από τις πρώτες δύο ταινίες, αν και η δεύτερη ήδη το έχει κάνει αυτό στην αρχή της για λίγο, οπότε έχουμε κάπως καλυφθεί στον τομέα αυτόν, οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς θα μας δείξει το Day One. Ίσως, εάν κρίνω από το cast της ταινίας, να μας εξιστορήσει την παράλληλη ιστορία των ανθρώπων στο νησί. Θυμάστε στη δεύτερη ταινία που τους βρίσκει ο Κίλιαν Μέρφι μαζί με την Millicent Simmons. Αυτούς. Το πιο θετικό απ' όλα όμως είναι πως στην ταινία την σκηνοθετεί ο Michael Σαρνόσκι, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει το εκπληκτικό Pig με τον Nicolas Cage. Αν δεν το έχετε τσεκάρει, πηγαίνετε να το τσεκάρετε, δώστε του μια ευκαιρία και δεν θα χάσετε. Το A Quiet Place Day 1 έρχεται στις 27 Ιουνίου στους κινηματογράφους. 2 Ιουλίου, Despicable Me 4. Ο απεσιότατος επιστρέφει, κυρίες και κύριοι, τα γλυκύτατα και άκρος αστεία Minion επιστρέφουν, οπότε δεν χρειάζεται να πω και πάρα πολλά. Αφήστε που δεν έχω να πω και άλλα, γιατί δεν έχουν ακουστεί και πάρα πολλές λεπτομέρειες για την ταινία. Το μόνο που έχω να πω είναι πως στις 2 Ιουλίου θα είναι στους κινηματογράφους. 25 Ιουλίου, Deadpool 3. Ναι,
θα το ζήσουμε και αυτό. Το MCU μέσα στο 2024, παιδιά, θα κυκλοφορήσει μόνο μία ταινία. Και αυτή τώρα. Και πολύ MCU δεν τη λες. Γιατί μιλάμε για την τρίτη ταινία Deadpool. Τώρα, το ότι η τρίτη ταινία θα είναι μέρος του MCU δεν ξέρω κατά πόσο είναι θετικό σαν είδηση, όμως δεν νομίζω και να την επηρεάσει σε κάτι, διότι τα άτομα πίσω από αυτό είναι τα ίδια τρελαμένα άτομα που ήταν και στις προηγούμενες. Το θετικό πάντως εδώ πέρα, παιδιά, είναι πως λόγω του MCU μπόρεσε επιτέλους ο Ryan Reynolds να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να ενώσει τον Deadpool με τον έρωτα της ζωής του, τον Wolverine. Και μάλιστα τον γνήσιο, τον original, τον Hugh Jackman Wolverine. Εκεί είναι από τους λίγους χαρακτήρες που θα μπορούσαν να ενωθούν με τον Deadpool χαρακτήρα, γιατί από το MCU ποιο να βάζανε μέσα. Μιλάμε τώρα για δύο τελείως διαφορετικούς κόσμους, παρόλο που υποτίθεται ότι ανήκουν στον ίδιο. Ευτυχώς η τρίτη ταινία Deadpool θα είναι R-rated. Ευτυχώς. Δεν αντέχω άλλο, παιδιά, να βλέπω σούπερ ήρωες, γλυκές πεταλουδίτσες. Φτάνει, φτάνει. Στην σκηνοθεσία τώρα έχουμε τον σκηνοθέτη του φοβερά φρέσκου Free Guy, τον Σον Λαβί. Οπότε είμαστε όλοι καβατζωμένοι επισήμων. Στις 25 Ιουλίου στους κινηματογράφους. Εάν όλα πάνε καλά. 8 Αυγούστου, Borderlands. Άλλο ένα video game franchise που μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη, κυρίες και κύριοι. Τώρα, το αν είναι καλή ιδέα το συγκεκριμένο franchise να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη ή όχι, δεν το γνωρίζω. Θα σας εξηγήσω πιο μετά γιατί. Ο Άλι Ροθ θα σκηνοθετήσει την πρώτη ταινία Borderlands, ο άνθρωπος που έχει σκηνοθετήσει και το πρόσφατο Thanksgiving, με τους Kate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis και Jack Black να συνθέτουν το cast της ταινίας. Ο σκηνοθέτης της ταινίας πάντως είπε πως δεν θα κάνει το video game ταινία απλά, θέλει να πει μια δική του ιστορία, έχοντας φυσικά αρκετά easter eggs και από το πηγαίο υλικό, από το παιχνίδι δηλαδή. Τώρα, επαναλαμβάνω, το αν είναι καλή ιδέα ή όχι αυτό, όπως είπα στην αρχή, δεν ξέρω, γιατί, παιδιά, το συγκεκριμένο concept μοιάζει πάρα πολύ με αυτό του Mad Max. Ελπίζω να δούμε κάτι διαφορετικό στο τέλος. Θα το μάθουμε στις 8 Αυγούστου. Πού αλλού, στο κινηματογράφο. 15 Αυγούστου, Alien Romulus. Εάν βάλουμε και τα Alien vs Predator μέσα και το Prometheus, μιλάμε τότε για την 10η ταινία Alien, η οποία, εάν κατάλαβα καλά από την περιγραφή στο IMDb που διάβασα, θα τοποθετείται σε έναν άλλο πλανήτη και όχι στη Γη. Και χρονικά τώρα θα τοποθετείται ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη ταινία Alien. Σκηνοθέτης της θα είναι ο Φέντε Αλβάρες, που έχει σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων την ταινιάρα Don't Breathe, και πρωταγωνίστρια θα είναι η Κέιλι Σπάνι. Η Σπίνι. Η Σπάινι. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Αυτά προς το παρόν δεν ξέρουμε, αλλά στις 15 Αυγούστου υποτίθεται πως θα βγει στους ελληνικούς κινηματογράφους. Αν και, παιδιά, σας είπα, στη χώρα μας δεν το κόβω. 29 Αυγούστου, Kraven the Hunter. Η δεύτερη ταινία από το SCU, παρακαλώ, που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2024. Και αυτή αμφιβόλου ποιότητας, εάν κρίνουμε από το τρέιλερ, το οποίο μοιάζει πάρα πολύ μπερδεμένο. Κοιτάξτε, γενικά, όχι μόνο στο SCU, το να κάνεις μια καλή ταινία αντίήρωα είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι όλα ακροβατούν πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή. Και το SCU τώρα δεν δείχνει να μπορεί να τα καταφέρει και πάρα πολύ καλά. Ειδικά όταν αυτός ο χαρακτήρας στα κόμικ είναι ξεκάθαρα κακός και προσπαθείς να τον μετατρέψεις εσύ με το ζόρι σε αντίήρωα. Πρωταγωνιστής της ταινίας θα είναι ο Aaron Taylor Johnson. Στην ταινία συμμετέχει επίσης και ο Russell Crowe, που στο τρέιλερ τουλάχιστον έχει περισσότερο χρόνο και από τον ίδιο τον πρωταγωνιστή. Σας λέω, είναι μπερδεμένο. Σκηνοθέτης της είναι ο J.C. Sandor, που δεν έχει να αναδείξει και κάτι τρελό στη μέχρι τώρα καριέρα του. Όχι ότι δεν περίμενα το SCU να έχει βάλει ένα τέτοιο σκηνοθέτη. Το περίμενα, μη σας πω πως δεν το περίμενα. Οπότε κρατήστε μικρό καλάθι στις 29 Αυγούστου, μη σας πω, μην πάρετε καν καλάθι μαζί σας. 5 Σεπτεμβρίου, Beetlejuice 2. Ο Tim Burton, κυρίες και κύριοι, έρχεται για να φέρει ξανά στη ζωή το franchise Beetlejuice από το μακρινό 1988. Τότε που γεννήθηκα κιόλας. Φέρνοντας πίσω και τον Μάικλ Κίτον. Εντάξει, γιατί να μην γυρίσει, δηλαδή γύρισε ως Batman. Εδώ πέρα γιατί τα πει όχι, δεν κατάλαβα. Το σενάριο της δεύτερης ταινίας τώρα το συνυπογράφουν οι δημιουργοί της σειράς Wednesday. Γι' αυτό και δεν θα το πιστέψετε, αλλά στο cast βρίσκεται και η Τζίνα Ορτέγκα. Μαζί τώρα με τον Μάικλ Κίτον και την Τζίνα Ορτέγκα θα δούμε και τους. Winona Ryder, Κάθριν Οχάρα, Willem Dafoe και Μόνικα Μπελούτσι. Κοιτάξτε, παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όταν εγώ σε ένα project δω το όνομα Tim Burton, δεν μπορώ να μην είμαι θετικός απέναντί του. Οπότε θα πάω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά στις 5 Σεπτεμβρίου να απολαύσω τη δεύτερη ταινία Beetlejuice. 26 Σεπτεμβρίου, Saw 11. Δεν ξέρουμε ακόμη αν ο τίτλος θα είναι Saw 11, πάντως σίγουρα είναι η 11η ταινία Saw. Μόλις πέρσι τώρα είδαμε το 10ο Saw, εφέτος θα δούμε και το 11ο. Βέβαια, η 10η ταινία ήταν prequel ουσιαστικά, οπότε δεν ξέρουμε αν και η 11η θα ακολουθήσει την ίδια τακτική για να αναστήσει και πάλι τον θρηλυκό Jigsaw του Tobin Bell. Στις 26 Σεπτεμβρίου θα το μάθουμε. Πάντως προς το παρόν δεν έχουμε άλλες πληροφορίες. Πάντως, η γρηγοράδα με την οποία βγαίνει το
το νέο show, δεν μου αφήνει περιθώρια για θετικές σκέψεις. Θα δούμε. 3 Οκτωβρίου. Τζόκερ Φολή Εντού. Μιλάμε για τις πιο αναμενόμενες από τις αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς. Και μιλάω για το sequel της ταινίας Τζόκερ του 2019 με τον γαλλικό τίτλο που μεταφράζεται στα αγγλικά Madness for Two, δηλαδή τρέλα για δύο. Στην οποία ταινία ο Τζόκερ του Χουάκιν Φίνιξ θα συναντηθεί, θα γίνει ζευγάρι μάλλον, καθώς φαίνεται, με την Harley Quinn της Lady Gaga. Και αν αναρωτιέστε τώρα γιατί διάλεξαν τη Lady Gaga για το συγκεκριμένο ρόλο, η απάντηση, παιδιά, είναι musical. Γιατί ναι, η δεύτερη ταινία Joker θα είναι musical. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε. Musical. Musical ήθελε ο άνθρωπος, musical θα δούμε. Εάν τώρα έχω καταλάβει καλά, παιδιά, το στυλ του Joker 2 θα είναι σαν το στυλ της ταινίας Sweeney Todd. Ένα musical R-rated, δηλαδή. Απλά δεν νομίζω να είναι τόσο παραμυθένιο το Joker 2. Σίγουρα θα είναι πιο προσγειωμένο στην πραγματικότητα. Και θυμάστε, παιδιά, πίσω το 2019 που είχα ανοίξει το κανάλι και λέγαμε αυτός ο Joaquin Phoenix ο κερατάς πώς είχε χάσει τόσα πολλά κιλά, πώς το είχε κάνει. Το ξαράγανε ο τρελός. Το παλικάρι δεν είναι καθόλου καλά. Εννοείται πως ο Todd Phillips θα επιστρέψει στη σκηνοθεσία της ταινίας, άλλωστε δεν υφίσταται αυτό το σύμπαν χωρίς τον Phillips και ευελπιστούμε να τρελαθούμε και με τη νέα ταινία όπως και με την προηγούμενη. Το Joker 2 έρχεται στις 3 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους. 17 Οκτωβρίου, Smile 2. Η πρώτη ταινία Smile έκανε από το πουθενά τεράστια επιτυχία, είναι όντως μια πολύ τίμια horror εκτέλεση που εάν και δανείζεται πάρα πολλά στοιχεία από πάρα πολλές ταινίες του ίδιου είδους κιόλας, στο τέλος με κάποιο τρόπο καταφέρνει να κάνει και το δικό της κομμάτι, να έχει και τη δική της ταυτότητα. Η επιτυχία αυτή όπως καταλαβαίνετε οδήγησε στο να έχουμε sequel και μάλιστα πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα από τον ίδιο σκηνοθέτη κιόλας, τον Parker Finn. Του οποίου σκηνοθέτη, παιδιά, να ξέρετε πως η ταινία Smile ήταν και η πρώτη ταινία του μεγάλου μήκους. Στις 17 Οκτωβρίου θα δούμε τι μας έχει ετοιμάσει αυτή τη φορά. 7 Νοεμβρίου, Venom 3. Όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις ταινίες, κυρίες και κύριοι, θα κυκλοφορήσει το SCU το 2024. Έχετε δηλαδή, έχει πάρει φωτιά, μιλάμε. Αν και, παιδιά, αυτό θα εξηγούσε πολλά, αν όντως δηλαδή είχε πάρει φωτιά αυτό το franchise, γιατί όσο περνάνε ταινίες Venom, γίνονται όλο και χειρότερες. Ελπίζω όμως η τρίτη ταινία να είδε τα λάθη της δεύτερης και να τα διόρθωσε. Πάντως, οι ταινίες Venom μπορεί να μην σου αλλάξουν τη ζωή, αλλά σίγουρα ο Tom Hardy και ο εξωγήινος φίλος του θα σου χαρίσουν 100% αρκετές στιγμές γέλιου. Στις 7 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους. 21 Νοεμβρίου, Gladiator 2. 24 χρόνια μετά έχουμε sequel και μάλιστα από τον ίδιο τον Ridley Scott. Ο οποίος, παιδιά, η αλήθεια είναι πως μας έχει απογοητεύσει λίγο τον τελευταίο καιρό, αλλά εντάξει. Δεν σταματάμε να ελπίζουμε. Εάν αναρωτιέστε πολύ πώς γίνεται να έχουμε sequel του Μονομάχου, ενώ το τέλος της πρώτης ταινίας, παιδί μου, δεν άφηνε και πολλά περιθώρια για κάτι τέτοιο, να σας πω πως η δεύτερη ταινία θα μας δείξει την ιστορία του Lucius, του μικρού γιου της Λουσίλα, δηλαδή από την πρώτη ταινία που πλέον είναι ενήλικος και έτοιμος να μονομαχήσει. Η Connie Nielsen επιστρέφει στον ρόλο της Λουσίλα και δίπλα της προστίθονται οι Denzel Washington, Paul Mescal και Pedro Pascal. Όχι που δεν θα είχαμε σε μια ταινία του 2024, παιδιά, τον Pedro Pascal. Όπως θα καταλάβατε, από cast είμαστε άρχοντες, δεν μπορεί να πει κανείς κάτι. Το σενάριο τώρα το υπογράφει ο David Scarpa, γι' αυτό μπορεί να πει κάποιος κάτι. Και το λέω γιατί το σενάριο της ταινίας Ναπολέων, εναπόχαριστικό ότι έμπαζε λίγο. Οπότε θετικό δεν το λες. Δεν πτωούμαστε όμως, παιδιά, στις 21 Νοεμβρίου θα είμαστε μέσα σε ένα κινηματογράφο με τα σνακ μας και τα αναψυκτικά μας για να το απολαύσουμε. Τουλάχιστον εγώ. 13 Δεκεμβρίου, Karate Kid. Μία ακόμη ταινία της οποίας ο τίτλος της δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός και μιλάω για τη νέα ταινία Karate Kid, η οποία μπορεί να έχει ως πρωταγωνιστές της τους Ραλφ Μάκιο και Τζάκι Τσάν, όμως δεν είναι ακόμη σίγουρη αν η ταινία θα συνδέεται με την ταινία του 2010 ή τις παλιές ταινίες ή με την σειρά του Netflix Cobra Kai. Αφού στο βίντεο ανακοίνωση που έκαναν οι δύο ηθοποιοί δεν ανέφεραν τίποτα για κανέναν. Πάντως εγώ πιστεύω πως πιο πιθανό θα είναι να συνδέεται με την ταινία του 2010 και όχι με την σειρά της οποίας τα δικαιώματα ανήκουν στο Netflix, οπότε καταλαβαίνω ότι θα ήθελαν να φάνε όλοι, οπότε ίσως κάπου να μην τα βρήκαν. Ίσως και όχι, δεν ξέρω. Θα δούμε. Και πότε θα δούμε? Στις 12 Δεκεμβρίου. 13 Δεκεμβρίου. The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim. Project από το σύμπαν του Άρχοντα, παιδιά, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ένα project που είναι animated και όχι live action, από τα χεράκια όμως του Kenji Kamiyama, τον σκηνοθέτη των Ghost in the Shell Standalone Complex και Blade Runner Black Lotus. Η νέα ταινία Lord of the Rings θα διαδραματίζεται 200 ολόκληρα χρόνια πριν από τις ταινίες Hobbit, με τον Brian Cox να χαρίζει την φωνή του στον βασιλιά του Rohan, Helm Hammerhand, που δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο πως μια περιοχή που όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά έχει το όνομά του.
το Helm's Deep. Πολύ, πάρα πολύ σημαντική σημείωση, παιδιά, πως η ταινία αυτή δεν έχει καμία απολύτως σχέση ή σύνδεση με τη σειρά του Amazon Rings of Power. Στις 12 Δεκεμβρίου, λοιπόν, θα ταξιδέψουμε ξανά στην Μέση Γη. 19 Δεκεμβρίου, Μουφάσα, The Lion King. Όχι, δεν μιλάμε για μια ταινία κινουμένων σχεδίων, αλλά για την δεύτερη live action ταινία Lion King μετά από αυτή του 2019. Η οποία, παρά το ότι έρχεται δεύτερη, είναι prequel. Να πω τώρα εδώ πέρα ότι ακούγεται και λίγο ειρωνικό, ρε παιδιά, να λέμε live action μια ταινία όπου οι χαρακτήρες της είναι 100% ψηφιακά κατασκευασμένοι, αλλά εντάξει, τι να κάνω. Έτσι τη λένε, έτσι λέω κι εγώ. Σου άρεσα λοιπόν η Μουφάσα και Σκάρ, τα δύο αδέλφια που κατέληξαν να είναι εχθροί? Τώρα ήρθε η ώρα να μάθεις το πώς έφτασαν σε αυτό το σημείο. Ενδιαφέρουσα ιδέα, δεν μπορώ να πω, παρόλο που με απογοήτευσε η πρώτη ταινία του 19, έχω ελπίδες για το Μουφάσα, διότι το σκηνοθετεί ο πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης Barry Jenkins, ο σκηνοθέτης του Moonlight. Στις 19 Δεκεμβρίου λοιπόν θα δούμε ποιος άξιζε να γίνει ο βασιλιάς των λονταριών και ποιος όχι. 20 Δεκεμβρίου, Sonic the Hedgehog. Λοιπόν, ο μόνος λόγος που έχω δει και τις δύο ταινίες Sonic ήταν ο Jim Carrey, γιατί δεν με τρέλαινε και ποτέ σαν χαρακτήρα ο Sonic, που πάντοτε τα παιχνίδια του τα προσπερνούσα με συνοπτικές διαδικασίες, δεν τα πολύ πήγαινε. Αμέλα όμως που Jim Carrey στην τρίτη ταινία δεν έχουμε, και δεν έχουμε γιατί ο άνθρωπος έχει πει ότι δεν θέλει να συνεχίσει την ηθοποίηση. Οπότε, μάλλον, ο κακός θα είναι animated και όχι live action, και εννοώ τον χαρακτήρα που μέρος του αποκαλύφθηκε στην πρώτη φωτογραφία πρόμο της ταινίας, ο Shadow. Ο οποίος ναι μεν είναι τεράστιος ανταγωνιστής του Sonic, όμως δεν είναι πραγματικά κακός. Οπότε καταλάβατε, θα δούμε μια ταινία μάλλον όπου ο Shadow θα ξεκινάει ως πολύ κακός και ανταγωνιστής και θα καταλήγει παρεξηγημένο. Υποθέτω, έτσι δεν το ξέρω. Την αλήθεια θα τη μάθουμε στις 20 Δεκεμβρίου. 25 Δεκεμβρίου, Νοσφεράτου. Ο Robert Eggers επιστρέφει. Ο όμορφα κεντρικός δημιουργός των The Witch, The Lighthouse και Northman επιστρέφει δυναμικά με τον Νοσφεράτου. Ένα remake της κλασικής ταινίας του 1922. Εννοείται, παιδιά, επειδή μιλάμε για Robert Eggers, ότι στο cast θα είχαμε Bill Skarsgård, αλλά επίσης έχουμε Nicholas Hoult, Lily Rose Depp, Aaron Taylor Johnson και εννοείται Willem Dafoe. Έχω την εντύπωση, παιδιά, πως ο Robert Eggers σε αυτή την ταινία θα παίξει τρελή μπαλάρα. Δεν ξέρω, νομίζω πως αυτό το concept του ταιριάζει 100%. Στις 25 Δεκεμβρίου, λοιπόν, τα βαμπύρ θα ξυπνήσουν και πάλι. Αυτές ήταν οι βασικές μεγάλες κυκλοφορίες του 2024. Πάμε όμως επιγραμματικά να δούμε και κάποιες άλλες που δεν είναι ίσως και τόσο μεγάλες, τουλάχιστον για εμένα, αλλά δεν είναι και σίγουρο ότι θα βγουν στο 2024. Civil War του Alex Garland, με πρωταγωνίστρια την Kirsten Dunst στις 25 Απριλίου. Back to Black του Sam Taylor Johnson, που θα μας μιλήσει για την ιστορία της τραγουδίστριας Amy Winehouse, στις 9 Μαΐου. The Garfield Movie στις 23 Μαΐου. The Biker Riders στις 20 Ιουνίου. Transformers 1, η animated ταινία Transformers, στις 12 Σεπτεμβρίου. Terrifier 3 στις 24 Οκτωβρίου. Beverly Hills Cop, Axel F, με τον Eddie Murphy να επιστρέφει σε έναν από τους πιο διάσημους ρόλους του το καλοκαίρι του 2024, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη ακριβή ημερομηνία. Και το μεγάλο ερωτηματικό του 2024, κυρίες και κύριοι, που το άφησα επίτηδες τελευταίο, Spider-Man Beyond the Spider-Verse, την συνέχεια δηλαδή του Across the Spider-Verse, που άφησε την ιστορία στη μέση της, η οποία ναι μεν ήταν προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει μέσα στο 2024, όμως ξαφνικά η ημερομηνία κυκλοφορίας της διεγράφει και από τότε δεν εμφανίστηκε ποτέ ξανά. Ελπίζω πάντως να έχουμε σύντομα νέα της. Αυτές λοιπόν ήταν οι μεγάλες κυκλοφορίες που περιμένουμε να βγουν μέσα στο 2024. Εάν κάποια τώρα έχω ξεχάσει, θα χαρώ πάρα πολύ να τη μοιραστείτε μαζί μου αλλά και με όλους τους υπόλοιπους κάτω στα σχόλια. Αλλά επίσης στα σχόλια θα ήθελα να μου πείτε και ποια από όλες αυτές τις ταινίες περιμένετε περισσότερο να δείτε μέσα στη χρονιά. Εγώ είμαι ο Θωμάς, αν θέλεις να βλέπεις περισσότερο αυτή τη φάτσα, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις, και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που έρχονται. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ. Καλή χρονιά!